Τελευταίο μας καλεσμένο για σήμερα και υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Υπήρου και Επικεφαλής και υποψήφιο Περιφερειάρχη, το σημερινό Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Παπανικολάου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα σας. Εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, κύριε Χριστοφορίδου. Είναι κολόγος, λοιπόν, να πούμε στο επάγγελμα. Με πάρα πολλέ πραγματικά, με, με μια δύσκολη καθημερινότητα. Είναι απαιτητικό ούτω ή άλλω το επάγγελμά σα. Ε, κυριε Παπανικολάου, και θα ξεκινήσω από αυτό να ρωτήσω χωράει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η συμμετοχή στα κοινά σε όλο αυτό το έτσι βαρύ πρόγραμμα που έχετε, το καθημερινό. Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα που να στον εαυτό μου πάρα πολλές φορές αν, αλλά αν όλοι οι άνθρωποι που έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο το υπηρετούμε από το πρωί μέρ' το βράδυ σκεφτόμαστε έτσι δεν... Δεν θα μπορέσει κανένα Μετέχει από εμά μετά κοινά, να συμμετέχει στα κοινά και σαφέστατα, πλέον όμω με την τεχνολογία, ε, όλοι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρο πλέον ο χρόνο για εμά και νομίζω μπορούμε να τον αξιοποιούμε mm -hmm. και να προσφέρουμε και με τι ιδέε μα, αλλά και κάνοντα πραγματικά έργο. Γιατί συστρατευθήκατε στο πλευρό του Αλέξανδρου Καχρημάνη. Όπως ε, τονίζω, για μένα ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση όσο φορά το πρόσωπο και το συνδυασμό, γιατί εδώ και κάποια χρόνια που έχουμε συγχρονιστεί και έτσι έχουμε έρθει σε επαφή, μου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ε, από αυτά που βλέπω, δηλαδή, που γίνονται στην περιφέρειά μας, αλλά και από αυτά που εισπράττω από τους πολίτες, τους φίλους μου. Ε, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μου, ε, εμένα προσωπικά μου εμπνέει τον σεβασμό, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας, έχει όραμα για να γίνουν καινούργια πράγματα και προσπαθεί με τις δυνάμεις, της περιορισμένης βέβαια που έχει η περιφέρεια και υπό τους περιορισμούς που πάντα ε, τίθονται από το κράτος, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την περιφέρεια. Είστε ένας άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες, έχετε ταξιδέψει πάρα πάρα πολύ. Ε βλέπετε πώς αναπτύσσονται και πώς έτσι, μεγαλώνουν άλλες περιφέρειες και άλλες πόλεις, ε, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Πραγματικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχει ε, η δική μας περιοχή, η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίνων που την κάνουν ξεχωριστή κατά την άποψή σας. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό πλεονέκτημα της, περιοχή, της περιοχής μας είναι ότι είναι brand name η Ήπειρος. Δηλαδή ιδίω μέσα στην Ελλάδα το να κατάγεις από εδώ, σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει γράμματα, γνώση, εμπόριο, ε, αποδοχή της ε, διαφορετικής κουλτούρας. Για τόσα χρόνια ζούσαμε πολλοί πολιτισμοί σχετικά ειρηνικά, το σχετικά συσσαγωγικά πάντα, εντάξει, εφόσον υπήρχε και σκλαβιά. Ε, όλα αυτά, νομίζω, έχουν μπολιαστεί και με, την, με τον ερχομό του Πανεπιστημίου στην ε, Αγιάνα κυρίως αλλά και στην Ήπειρο με τις δορυφορικές σχολές, θεωρώ ότι σιγά-σιγά ξαναποκτήσαμε και μια εξωστρέφεια, με αποτέλεσμα αυτό το brand name να είσαι υπηρώτης, δηλαδή να, έχεις, να είσαι focus στην εκπαίδευση και στην πρόοδο και στο εμπόριο, θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι αντιληπτό σε όλους τους μη υπηρώτες και οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, τώρα... Θα συναντάτε σίγουρα έτσι κόσμο που έχει και ε, τα προβλήματά του, που θέλει κάτι να αλλάξει στην περιοχή. Τι σας ε, λένε κυρίως, ε, κύριε Παπανικολάου, τι θέλουν να αλλάξει την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, είναι, είναι, είναι δύσκολο για κάποιον σαν εμένα πάντα να αντιληφθεί που υπάρχει γκρίνια, που υπάρχει mm. πραγματικό, πραγματικό πρόβλημα, πραγματικό αίτιο, γιατί όλοι μας... Πάντα υπερθεματίζουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία ζητούμε. Ε, σίγουρα έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ακόμα μία ανάγκη για προστασία, προστασία ε, των περιουσιών τους, άρα από φυσικές καταστροφές, δηλαδή πρόσβαση προς τις επιχειρήσεις τους. Υπάρχουν τέτοια θέματα ακόμα με τους δρόμους, τους αγροτικούς, ε, με τις ε, αγροτικές επιχειρήσεις και τις κτηνοτροφικές. Ε, σαφέστατα ε, όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα έχουν έρθει αρκετά ευρωπαϊκά κονδύλια στην περιοχή μας ε, ξένοι κολοσσοί έχουν επενδύσει εδώ σε κεφάλαιο ε, νέων επιστημόνων ε, επομένως βλέπω ότι γενικώ ε, αρχίζουμε και καλομαθαίνουμε και τώρα ζητούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι για να ξαναπαντήσω λίγο στην προηγούμενή σας ε, ερώτηση. Θέλουμε λίγο να γίνουμε μια πιο ευρωπαϊκή περιοχή και οι τέσσερις πρωτεύουσές μας, οι οποίες κάθε μία από αυτές ήδη έχουν κάνει τεράστια βήματα προς τα μπρος κατά με τα τελευταία χρόνια και ενώ δεν το αποδίδω μόνο στον νυν περιφερειάρχη, αλλά με, με, την, με τη βοήθεια και των πολιτών, αλλά και των δημάρχων αυτών των πόλεων, ε, θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα προς το καλύτερο, αλλά θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πιο πολλά βήματα ώστε να είμαστε στην επόμενη δεκαετία, 20 ετία, να είμαστε πραγματικά μια ευρω... ευρωπαϊκή περιοχή. Mm Υποψήφια -hmm. από άλλε παρατάξει, προηγουμένω εδώ φιλοξενούμενοι στην εκπομπή μα, έβαζαν πολύ ψηλά το θέμα τη υγεία, τα θέματα τη υγεία. Πώ θα πάμε εκεί, θεωρείτε, και πώ μπορούν οι περιφέρειε, μια περιφερειακή αρχή, να συμβάλλει και να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, θεωρώ καταρχήν ότι έχοντα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Ήπειρο, το οποίο είναι στο Λίδι, γιατί ξέρω τα πράγματα από μέσα τόσο το ότι έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει εδώ, ε, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα ανώτερα πανεπιστήμια και νοσοκ, πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα, από την εμπειρία μου και από τι υπόλοιπε πόλει στι οποίε έχω δουλέψει. Άρα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η Περιφέρεια και οι δήμοι μπορούν να προσφέρουν σε προγράμματα ε, πρόληψης τώρα που και το κράτος μας επιδοτεί κάποιες από αυτές τις ε, κινήσεις, mm -hmm. ενημέρωσης των πολιτών και εννοείται να λύνει και τα μικρά προβλήματα τα οποία, τα οποία παρουσιάζονται στα κατατόπους κέντρα υγεία, για παράδειγμα. Δηλαδή έγινε κοινωνό αυτές τι ημέρε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία για μένα δεν δεν πρέπει να Δυστυχώς, υπάρχει το κοινό του κράτους, αλλά η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει και βοηθάει. Mm -hmm. Οπότε εισέπραξα δηλαδή ότι θέλουμε περισσότερη υποστήριξη από την ίδια υπάρχουσα που δίνει η νυν περιφερειακή αρχή. Μάλιστα. Εσείς ως Ευάγγελος Παπα-Νικολάου, πού θα θέλατε να ρίξετε το βάρο εφόσον εκλεγείτε. Αν και εφόσον εκλο... εκλεγώ ε, και μου ανατεθεί κάποιο χαρτοφυλάκιο, ε, μαζί με την ομάδα η οποία θα οριστεί από τον Περιφερειάρχη να τρέξει αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, είτε είναι για θέματα υγείας, είτε είναι για θέματα οικονομίας, είτε είναι για θέματα πολιτικής προστασίας mm -hmm. ε, θεωρώ ότι έχω όλα τα εφόδια ως ακαδημαϊκός και ως επιχειρηματίας ο οποίος επέστρεψα, πρέπει να το τονίσω αυτό, επέστρεψα στη χώρα μου το 2007 ενώ θα μπορούσα να μείνω στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, για πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψα στη χώρα μου, έδωσα το παράδειγμα και πρέπει να αποτελέσουμε το παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους, σαν εμένα που είναι μικρότεροι τώρα και βρίσκονται στο εξωτερικό, να αισθανθούν δυνατοί, εφόσον και εμείς τους προσφέρουμε ε, τις συνθήκες που να αισθάνονται και αυτοί ασφαλείς ή να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Άρα, ε, πέρα από όλα αυτά, θα... Σαφέστατα εφόσον προέρχομαι με το χώρο της υγείας θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν κάποια, κάποιες επιπλέον ιδέες που έχω mm -hmm. αν και εφόσον εκλεγώ για να για παράδειγμα να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κάτι με το θέμα της υπογεννητικότητας. Στο εξωτερικό δεν τα περιμένω όλα από την κεντρική διοίκηση αναλαμβάνουν πολλές πρωτοβουλίες και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όσο αφορά το θέμα της υπογεννητικότητας. Για να δούμε εδώ αν μπορούμε mm -hmm. να αντιλήσουμε κάποιου σπόρους και να κάνουμε εμεί να κάνουμε το παράδειγμα τη διαφορά. Και χτυπάτε και βέβαια χορδή. Είναι βέβαια χορδή αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά η ήπειρο ε, μικραίνει, γερνάει κάθε χρόνο. Ε, τα είδαμε και με την απογραφή, με τον όποιο τέλο πάντων τρόπο έγινε. Είναι απτά τα, έτσι, τα αποτελέσματα. Ε, και είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει, όπω λέτε, να συζητηθούν πολύ σοβαρά την επόμενη μέρα. Και αν δεν μπορεί το κεντρικό κράτο να κάνει κάτι, γιατί οι περιφέρειε που είναι μικρέ κυβερνήσει να μην το κάνουν. Έμένα με τρομάζει. Αυτά τα είδαμε και προηγουμένω στην απογραφή. Αλλά και με όλα αυτά τα σχολεία που κλείνουν κάθε mm -hmm. έτο, είναι και λιγότερα και λιγότεροι μαθητέ. Ε, με τρομάζει πραγματικά για το ποια θα είναι η πορεία αυτή τη χώρα. Πέρα δηλαδή από τα πραγματικά αντικει αντικειμενικά προβλήματα που θα υπάρξουν σε 30-40 χρόνια. Να μην μπορούν να πληρωθούν οι συντάξει εφόσον δεν θα υπάρχουν νέοι άνθρωποι. τότε δεν θα μπορούν να, να, να βρούμε υπαλλήλου για τι επιχειρήσει. Επομένω, ε, δεν ξέρω, είναι ένα, ένα από τα ζητούμενα που κι εγώ θέλω να εμπλακώ στα κοινά και στην mm. πολιτική. Για να δούμε, μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αντίληψη που υπάρχει έξω στην κοινωνία ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα, όλα είναι στημένα, το παιχνίδι είναι στημένο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμεί οι απλοί άνθρωποι. Για να δούμε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κάποια εφόδια από την κοινωνία και από τον εαυτό μα, για να δούμε αν μπορούμε να επιδιώξουμε και να πραγματοποιήσουμε κάποιε από τι ιδέε. Σα ακούνε εύκολα οι, έτσι, οι άνθρωποι που πάτε στα πλαίσια έτσι, του χρόνου που τέλο πάντων έχετε για να επικοινωνήσετε την υποψηφιότητά σα, τι περιοδεί που έχετε κάνει. Ε, σας ακούνε εύκολα, κύριε Παπα-Νικολάου, ή να το θέσω πιο διαφορετικά, σας ακούνε πιο εύκολα ε, επειδή προέρχεστε από αυτή την παράταξη που είναι η Ενεργεία Περιφερειακή Αρχή Άξτε, σαφέστατα, ή δεν έχει να κάνει. Σαφέστατα, όταν μια παράταξη είναι ε, υπερκομματική, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει αρκετά έργα, είναι πιο εύκολη η πρόσβασή σου, τα ότα είναι πιο ανοιχτά. Mm -hmm. ε, από την άλλη, ο, ο κόσμος όταν σε αισθάνεται ότι είσαι ανοιχτός και είσαι δικός του, πραγματικά ανοίγει την καρδιά του και σου εκφράζει τα προβλήματά του mm -hmm. και σαφέστατα υπάρχει καχυποψία τι θέλει ακόμα και αυτό σε αυτό το τομέα. Πάντα υπάρχει αυτή η καχυποψία. Εδώ είμαστε για να αποδείξουμε ότι αν και εφόσον μας εμπιστευτούν, δεν θα σταματήσουμε μόνο στην εκλογή, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να δυσαρεστήσουμε κάποιου ή θα πρέπει να, να παλέψουμε και να απαιτήσουμε στο κεντρικό κράτος για κάποια πράγματα, γι' αυτό είμαστε. Εδώ για να εκφράζουμε ε, το δημόσιο αίσθημα. Mm -hmm. Μια και το λέτε, άρα είστε έτοιμο να δουλέψετε σκληρά εφόσον εκλεγείτε και σα ανατεθούν έτσι καθήκοντα από τον Περιφερειάρχη. Ποια μηνύματα παίρνετε τώρα για την Κυριακή, για την παράταξη σα, πώ θεωρείτε ότι θα είναι τα πράγματα, Τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα. Σαφέστατα όμω δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμό. Mm -hmm. ε, θεωρώ ότι αυτή η πενταετία, αν και εφόσον δοθεί στην αξιοβίωτη ανάπτυξη και δει τον νυν Περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη, θα πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο μυαλό ως παράταξη και δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε λόγω του κορονοϊού, λόγω πρωτήτερα της ε, τρόικας και των περιορισμού των ε, κονδυλίων για όλους τους ε, κλάδους ε, στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, mm -hmm. αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα για να μπουν ισχυρέ βάσεις για να πραγματικά η Ήπειρος να αποτελεί παράδειγμα μίμηση για τις υπόλοιπε περιφέρειες της χώρας μας. Μάλιστα. Κύριε Παπα-Νικολάου, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και που τα είπαμε τηλεοπτικά ε, και προσπαθήσαμε εδώ να επικοινωνήσουμε και τη δική σας υποψηφιότητα και να σας γνωρίσει ο κόσμος. Χαίρομαι πολύ έτσι που το ξαναλέω που σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο και να ακούσω διαφορετικέ φωνέ. Εύχομαι καλή επιτυχία προσωπική και σε εσά και στην παράταξή σα. Και εδώ θα είμαστε, και γιατί έχει να τα πούμε και μετά τι εκλογέ. Και εμεί υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ.